σας παιδιά, τι κάνετε? Είμαι εδώ μαζί με τον Τζίμπο, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μαζί μας... Γεια σας παιδιά! Και την Ελένη! Ελένη, τι έφερε σήμερα να κάνουμε? Σήμερα έφερα ένα παραμύθι με ζώα. Τι όμορφα ζώα! Για πείτε μας κι εσείς από το σπίτι, τα γνωρίζετε? Αυτό εδώ μοιάζει με άλογο, αλλά έχει μαύρες και άσπρες γραμμές. Για πείτε πώς λέγεται. Είναι... Η ζέβρα. Η ζέβρα. Για να δούμε τι άλλα ζώα έχει. Έχει αυτό το ζώο με τα πολλά μαλλιά. Χρυσά. Λέγεται χέτη. Και πώς κάνει. Και είναι το λιοντάρι. Για να δούμε τι άλλα ζώα έχει. Τι ψηλά ζώα που είναι αυτά. Μοιάζουν με άλογο, αλλά έχουν ψηλό λαιμό και καφέ βούλες. Είναι... Η καμιλοπάρδαλη. Η καμιλοπάρδαλη. Οχ, αυτό εδώ το ζώο μοιάζει με λιοντάρι. Αλλά δεν είναι λιοντάρι, ούτε τίγρης. Η τίγρης έχει μαύρες γραμμές, ενώ αυτό εδώ έχει μαύρες και πορτοκαλί πιτσίλες. Σε όλο το σώμα και λέγεται λεοπάρδαλη. Οχ, περίεργο ζώο. Έχει καμπούρα, έχει κοιλιά, έχει ψηλά πόδια. Έχει και πολλές τρίχες στο λαιμό του και λέγεται Καμίλα. Για να δούμε τι άλλο ζώο. Οχ, δύο πουλιά. Αυτό εδώ, το αυτό πουλί πώς το κάνει. Πουλί κάνει ου, ου. Και είναι κουκουβάγια. Mm-hmm. Και αυτό εδώ που μοιάζει με παπαγάλο. Είναι... δεν είναι όμως παπαγάλος, γιατί έχει ένα μεγάλο ράμφος και λέγεται τουκάν. Τουκάν. Ωραίο όνομα. Ωχ, αυτό το ζώο ποιο είναι? Αυτό εδώ μοιάζει με βουβάλι, αλλά έχει πάρα πολλές τρίχες. Και έχει και δύο κέρατα. Πώς το λένε, Ελένη, το ξέρεις? Εγώ δεν το ξέρω. Αυτό το ζώο το λένε γιακ. 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 Καλά, γιακ. Γιακ το λένε. Παράξενο όνομα. Αυτά τα ξέρω. Είναι κάτι χαρούμενα ζωάκια που χοροπηδάνε από κλαδί σε κλαδί. Και τους αρέσουν οι μπανάνες. Πώς κάνουν αυτά τα ζώα? Για κάντε και εσείς από το σπίτι, πώς τα λένε αυτά τα ζωάκια? Τα λένε μαϊμούδες. Μαϊμούδες. Για να δω εδώ. Τι ωραία πουλιά είναι αυτά. Έχουν χρωματιστά φτερά και όταν τα ανοίγουν τα φτερά τους μοιάζει με βεντάλια. Με βεντάλια. Πώς τα λένε τα πουλιά? Αυτά τα πουλιά, παιδιά, τα λένε παγόνια. Παγόνια. Mm-hmm. Για να δούμε τι άλλο ζώο. Α, οι ζέβρες που συναντήσαμε και στην αρχή. Ναι. Το μικρό μωράκι, το ζευράκι και η μεγάλη μαμά. Για να δούμε. Οχ! Αυτά τα ζώα χοροπηδάνε πολύ πολύ ψηλά. Και... έχουν και μία τσέπη στην κοιλιά τους που βάζουν το μωρό τους. Πώς τα λένε? Τα λένε καγκουρό. Αχ, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Μοιάζουν με αρκούδες, αλλά είναι μαύρα με άσπρα. Και τους αρέσουν να αγκαλιάζουν τα δέντρα. Πώς τα λένε, Ελένη, αυτά τα ζωάκια? Τα λένε πάντα. Πάντα. Ας αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον όπως τα πάντα αγκαλιάζουν τα δέντρα. Τι άλλο ζώο έχει? Οχ, πάρε λίγο να μου πέσει. Αυτό εδώ μοιάζει με υποπόταμο, αλλά δεν είναι υποπόταμος. Έχει δύο κέρατα μπροστά στη μύτη του. Και έχει και ένα μωράκι εδώ. Αυτό το ζώο με το κέρατο στη μύτη λέγεται... Ρινόκερος. Ρινόκερος. Για να δούμε. Αυτό το ζώο τι κάνει, Ελένη? Αυτό το ζώο έχει πολύ μεγάλο σώμα και μεγάλα αυτιά. Και έχει και μια προβοσκίδα που πετάει νερό και του αρέσουν τα φιστίκια. Όλα τα ξέρεις. Και πώς το λένε? Το λένε, για σκεφτείτε, ελέφαντα. Πολύ ωραίο βιβλίο ήταν αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ.